Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Ο κατήφορος για την μπλε ομάδα δεν έχει τέλος, καθώς μετά την ήττα τους με το 6-0 των ανδρών της κόκκινης ομάδας και την δεύτερη χαμένη ασυλία, χάνουν και την τρίτη ασυλία και συνεχίζουν το σερί των χαμένων παιχνιδιών και στο έπαθλο επικοινωνίας, χάνοντας και αυτό, με τους κόκκινους να κάνουν για πρώτη φορά στο παιχνίδι το 4-0 στα αγωνίσματα της εβδομάδας. Οι κόκκινοι ευελπιστούν να κερδίσουν και το έπαθλο φαγητού, ώστε να κλείσουν την εβδομάδα με το 5-5, και τώρα οι μαχητές με την πλάτη στον τοίχο, θα πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω, εάν θέλουν να τελειώσουν έστω με μία νίκη, έτσι για την τιμή των όπλων. Είναι ικανοί οι μαχητές να κάνουν την ανατροπή, και να κερδίσουν τους κόκκινους, έστω και στο νήμα. Πάμε να δούμε. Τα spoiler μίλησαν και αναφέρουν ότι η ομάδα που κερδίζει το αγώνισμα επάθλου φαγητού την 5η, 6 Απριλίου και είναι οριστικό, είναι και πάλι η ομάδα των διασήμων. Οι κόκκινοι τελικά κάνουν το 5-5 στα αγωνίσματα, καταφέρνοντας για πρώτη φορά αυτό το σκορ στο φετινό Survivor, διαλύοντας την κυριολεξία την μπλε ομάδα, που τώρα θα πρέπει, πέρα από την ήττα τους, να διαχειριστούν και ένα δύσκολο συμβούλιο αποχώρησης που έχουν μπροστά τους. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.